Κρακ, αδέσποτα σκίτσα, όλα είναι κόμιξ. Σήμερα μαζί μας ο Τάσος Μαραγκός. Ο Τάσος Μαραγκός γεννήθηκε στη Σύρο και σπούδασε γραφιστική στη Θεσσαλονίκη. Το 2004 αυτοεκδίδει το Big Bang, το οποίο βραβεύτηκε στο Comicdom ως το καλύτερο ελληνικό φάνζιν για δύο συνεχόμενες χρονιές και έπειτα εκδόθηκε από την Ένατη Διάσταση. Η επόμενη δουλειά του ήταν το Crack, το οποίο εξελίχθηκε στην προσωπική του πολυβραβευμένη σειρά κόμιξ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με το Hard Rock από την Gemma Press. Άλλες σημαντικές δουλειές του είναι το Super Condom, τα Αδέσποτα Σκίτσα και το Όλα Είναι Κόμιξ. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Θέλω να σου πω μερικές λέξεις. Θέλω να μου πεις το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Τρόμος. Παστίτσιο. Ροκ. And roll. Αφέψιμα. Τσάι. Νησί. Σύρος. Καμπαρτίνα. Ρόμπα. Κόρτε. Μαλτέζα. Τέλειο. Τάσο, είσαι στο χώρο των ελληνικών κόμιξ για πόσα χρόνια ήμουν. 40-50 χρόνια. Δεν θυμάμαι. Ήταν πριν το Βιετνάμ, τότε που άρχισε. Στον χώρο είμαι από το, ας πούμε, το 2003-2004 που ξεκίνησα το πρώτο μου φανζίν. Θες να μου πεις πώς ξεκίνησε έτσι, η είσοδό σου στα κόμιξ. Ήμουνα στη Σύρο τότε και είχα βγάλει ένα φανζίν, το Big Bang, που στην αρχή μοιράστηκε μόνο στη Σύρο και μετά ξεκίνησα σιγά σιγά Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ποια ήταν η στιγμή που σκέφτηκες, όπα, τώρα αυτό δηλαδή το κάνω επαγγελματικά? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Όχι, εντάξει. Η πρώτη στιγμή που το σκέφτηκα ότι, όπα, ίσως θα μπορέσω να το κάνω επαγγελματικά, ήταν όταν έβγαλα το πρώτο Crack, που ήταν η πρώτη επαγγελματική έκδοση από εκδοτική. Μετά από λίγο καιρό, τι ξέχασα όμως αυτή τη σκέψη, φυσικά. Γιατί είδα την πραγματικότητα. Και σου φάνηκε. Η οποία είναι σκληρή. Σκληρή. Είδες, από τα κόμιξ μόνο στην Ελλάδα, είναι σχεδόν απίθανο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε πρέπει να κινηθείς και σε... Και σε, ή σε εντελώς άσχετα πράγματα ή σε παρεμφερή, όπως είναι εικονογράφηση. Εικονογράφηση. Mm-hmm. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το Crack Comics σε μια έτσι μεγάλη ανθολογία, το Hard Rock. Το Hard Rock, ναι. Που τα μαζεύει όλα. Πώς νιώθεις που τελείωσε μια από τις μακροβιότερες, ας πούμε, ελληνικές συλλογές comics, σειρές comics? Όταν την έστεινα στο πρόγραμμα που στείλουμε το βιβλίο, δεν το είχα νιώσει ακόμα αυτό, αλλά όταν πήγα από την Τζέμα και πήρα το πρώτο κομμάτι, ένιωσα και περήφανος, ας πούμε, ναι, γιατί είναι αρκετά μεγάλη δουλειά, 10 χρόνια, 288 σελίδες. Περιλαμβάνει και μια έξτρα ιστορία από την... Περιλαμβάνει δύο έξτρα ιστορίες. Ένα μεγάλο επεισόδιο 26 σελίδων και ένα τετρασέλιδο, το οποίο το έγραψα εγώ και συμμετέχω και εγώ με κάποια καρέ και κάποιοι αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι, δημιουργοί. Νομίζω είναι ασφαλές να υποθέσω ότι το... Τίποτα δεν είναι ασφαλές. Το Crack Comics περιλαμβάνει αυτοβιογραφικά στοιχεία. Έχει κάποια στοιχεία, ναι. Αλλά δεν είμαι ο Μάρκος. Δηλαδή αυτό που λένε εδώ και από τότε που βγήκε το πρώτο τεύχος, δεν είμαι ο Μάρκος. Μπορεί να είμαι όλοι, μπορεί να είμαι κανένας. Είναι ιστορίες που συνέλεξες από... Είναι ιστορίες, οποίες κάποιες είναι πραγματικές. Κάποιες δεν είναι. Ναι. Κάποιοι χαρακτήρες είναι πραγματικοί, κομμάτια πραγματικών χαρακτήρων, κάποιοι άλλοι δεν είναι εντελώς στη φαντασία μου. Φαντάζομαι διάβαζες κόμιξ καθώς μεγαλώνες, δηλαδή υπερηρωικά, τέτοια ή... Διάβαζα και διαβάζω ακόμα φανατικά. Υπερηρωικά διάβασα πιτσιρικάς, τότε τα κάτι ελληνικά, Spider-Man, Iron Man... Και τώρα αυτή την περίοδο που κινείσαι πιο πολύ, δηλαδή. Που κινούμε. Έχω ένα βουνό στο σπίτι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να διαβάσω. Συνήθως πως το alternative, υπερηρωικά δεν με συγκινούν πλέον, εκτός αν είναι κάτι πιο special. Ναι, ναι. Δεν μου έρχεται τώρα κάτι στο μυαλό, αλλά τύπου όπως ήταν στα 80's, το Watchmen, ξέρω, δηλαδή, να βγει κάτι τέτοιο, ναι, ναι, μπορεί να το διαβάσω. Έχεις σκεφτεί ποτέ να μεταπηδήσεις σε κάποιο άλλο είδος? Νομίζω να μου λες κάποιο άλλο σύμπαν. Σε κάποια άλλη διάσταση, να ανοίξουμε μια πύλη εδώ. Παραδείγματος χάρη φαντασία, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι. Και το έχω κάνει ήδη στο Crack. Μέχρι και το Crack το 8, η κεντρική ιστορία ήταν Hard Rock, Μάρκος, Γόγος κτλ.
Και μου είχε καρφωθεί από πριν το crack το 8, ήθελα να κάνω μια ιστορία τρόμου. Τότε έβγαζα ακόμα το crack, ήθελα να βγάζω και το crack, ήθελα να κάνω και την ιστορία τρόμου, δεν μπορούσα να τα κάνω και τα δύο, οπότε έκανα συνδυασμό. Ναι. Το crack το 9, το 10 και το 11 είναι μια ιστορία τρόμου. Έχει υπάρξει και σκέψη με ένα φίλο σεναριογράφο κόμιξ να κάναμε ένα φάνταση. Αυτός με το δικό του στυλ στο σενάριο, εγώ με το δικό μου στυλ στο σκίτσο. Λέει θα ήταν ένας αχταρμάς. Φάνταση όχι σοβαρό. Ωραίος αχταρμάς. Ωραίο θα ήταν να βρούμε χρόνο και να ασχοληθούμε με αυτό. Ποιο είναι αυτό το όνειρό σου, δηλαδή αυτό που θα ήθελες πάρα πολύ να κάνεις. Μια δουλειά δηλαδή που θα ήθελες πάρα πολύ να πάρεις μέρος. Εντάξει, συνήθως το όνειρο δημιουργών κόμιξ είναι στην Ελλάδα το εξωτερικό. Με κάποιο τρόπο. Ας πούμε, θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν το hard rock έβρισκε το δρόμο του σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Πρόσφατα είδαμε ότι έκανες εικονογράφηση στο βιβλίο της Γκρίνιας, το «Μα γιατί μου φταίνε όλα». Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό? Όχι. Λοιπόν, το «Μα γιατί μου φταίνε όλα» είναι ένα βιβλίο του Βασίλη Παπαθεοδόρου. Είναι καθαρά κόμιξ, είναι στριπάκια, μια συλλογή από στριπάκια. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ήταν η πρώτη μου απόπειρα να συνεργαστώ με κάποιον. Δεν το έχω ξανακάνει αυτός από κάτι πολύ μικρά, τύπου δισέλιδο ή στριπάκι. Με βρήκε ο Βασίλης, του άρεσε η δουλειά μου και έτσι συνεργαστήκαμε σιγά σιγά. Μετά από αρκετούς μήνες, γιατί είχε αρκετή δουλειά, το βιβλίο είναι 112 σελίδες. Γενικά ήταν μια ωραία εμπειρία αυτό της συνεργασίας, γιατί είμαι και λίγο δύσκολος στη συνεννόηση με τους πιο πολλούς. Αλλά με τον Βασίλη ήταν σούπερ, μια χαρά. Πολύ ωραία. Οι επιρροές σου? Οι επιρροές μου. Σίγουρα ο Peter Bug που έκανε στα 90's το Hate, φαίνεται κιόλας, ειδικά στα πρώτα crack. Ναι. Τώρα σίγουρα έχω αγαπημένους δημιουργούς του, αλλά δεν ξέρω αν έχω επηρεαστεί ή όχι μέσα στα χρόνια, όπως ο Dan Klaus, ο Robert Crumb, Gilbert Shelton. Εντικά. Εντικά σίγουρα υπάρχει, δηλαδή ειδικά στο σκίτσο έχω κάποιες επιρροές, αντίγραφες. Σε τι συνθήκες συνήθως σκιτσογραφείς? Μην πεις αντίξεως, το έχει πει κι άλλος. Όχι, εγώ έχω προσωπικό μασέρ την ώρα που σκιτσάρω. Μου κάνω μασάζ εδώ στο χέρι γιατί κουράζεται. Ροδοπέταλα. Όχι, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία όταν σκιτσάρω. Τι εννοείς τις συνθήκες, δεν ξέρω. Βάζεις μουσική, θέλεις απόλυτη ησυχία. Κοίτα να δεις, όταν γράφω σενάριο θέλω απόλυτη ησυχία. Συνήθως πάω χώνομαι στην πολυθρόνα ή στον καναπέ, γιατί βυθίζομαι λίγο στο κεφάλι μέσα για να βγάλω την ιστορία. Σε όλα τα υπόλοιπα, ναι, θέλω μουσική. Και εξαρτάται πάντα σε τι φάση είμαι, δηλαδή αν είμαι αρκετά αγχωμένος θα βάλω κάτι πιο χαλαρό, αν είμαι στο τέλος που βλέπω ok, το έχω, προλαβαίνω το deadline, βγαίνει μια χαρά και βάζω και βαράει. Για να νιώθω έτσι και λίγο το ρυθμό της ταχύτητας. Δύσκολη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Θέλω να μου πεις τρία αγαπημένα σου βιβλία και τρεις αγαπημένες σου ταινίες. Σώθηκες τώρα. Εντάξει. Βιβλία δεν παίζουν. Όχι. Στα βιβλία περιλαμβάνονται και τα κόμιξ. Πες κόμιξ λοιπόν. Λοιπόν, γιατί κοιτάξτε, βιβλία έχω ένα θέμα με το πολύ κείμενο. Είναι σαν να κάνω βουτιά σε γράμματα, δεν αρχίζω και προσπαθώ να πιαστώ από κάπου. Κόμιξ τώρα, αγαπημένα. Ακύρα, αριστούργημα. Ωραία. Το Ακύρα. Black Hole, του Charles Burns. Και μπορώ να πω και το Σάγκα που διαβάζω τελευταία μου αρέσει πάρα πολύ, αν και είναι έτσι σε πουνόπερα φάση, αλλά είναι... Space από πουνόπερα, αλλά είναι πολύ καλοφτιαγμένο, ειδικά το σενάριο. Από ταινίες λοιπόν. Ταινίες. Trainspotting, το παλιό. Fight Club. Και Matrix, μόνο το πρώτο. Μόνο το πρώτο. Τα άλλα δύο είναι όχι, με τίποτα. Οπότε, τι μας επιφυλάσσει ο Τασμάρ για το μέλλον? Γενικά, ιδέες υπάρχουν πολλές. Το θέμα είναι να υπάρχει χρόνος και καλή διάθεση από όλους. Όσο για εσάς, βρείτε μας στο Facebook για να μπείτε στο διαγωνισμό για ένα αντίτυπο Hard Rock, υπογεγραμμένο από τον δημιουργό, προσφορά από την Gemma Press. Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε τη Λέσχη Φιλών Comics που μας φιλοξένησε στο χώρο της.